κίνημα διαμαρτυρίας. Αιματηρές συγκρούσεις στην πλατεία Ταξίν. Εκατοντάδες τραυματίες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για 4 νεκρούς. Ανησυχία για τη χρήση βίας εκφράζουν Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Εύσημα με αστερίσκους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στην πρόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πολιτική κόντρα με αφορμή τις δηλώσεις Βούτση για τους αστυνομικούς και την οπλοφορία. Διευκρινήσεις από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και έντονες αντιδράσεις από κυβέρνηση και κόμματα. Στην Αθήνα, ο Πατριάρχης Μόσχας και Ρωσία στην πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωσικής Εκκλησίας μετά από 21 χρόνια. Χρονική ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μειωμένο επιτόκιο και δόσεις με εισοδηματικά κριτήρια για τα ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια. Και τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου και τον Παντελή Γκόνο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Τουρκία κατά τη δεύτερη μέρα αιματηρών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις που παίρνει διαστάσεις εξέγερσης κατά της κυβέρνησης Ερντογάν. Μεγαλειώδης διαδήλωση είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην ιστορική πλατεία Ταξίν. Το πρωί η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και πολλές οι επικρίσεις για τη βία που ασκήθηκε. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη από την αστυνομία και ζήτησε από τους διαδηλωτές να απομακρυνθούν. Άνθρωποι έχασαν τα μάτια τους από πέτρες και χειροβομβίδες. Μόνο τις πρώτες 40 ώρες του χάους οι τραυματίες ξεπερνούσαν τους 1000. Ασθενοφόρα έμειναν ακινητοποιημένα καθώς η λαοθάλασσα σχηματίστηκε ξανά στην πλατεία Ταξίν παρά τη βίαιη καταστολή. Çoluğuma çocuğuma ekmek götürmek istiyorum. Sizin gazınızdan bıktım. Bıktım. Yeter. Ως ανάπαυλα βομβαρδισμών χαρακτηρίσαν οι ξένοι ανταποκριτές τη μοναδική στιγμή μετά από 36 ώρες που σταμάτησαν τα δακρυγόνα. Οι πληροφορίες θέλουν να εξαντλήθηκαν τα αποθέματα της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη λόγω υπερβολικής χρήσης. Λάθος χαρακτήρισε την εκτεταμένη χρήση χημικών ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αλλά διαμήνυσε πως η αστυνομία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στην πλατεία Ταξίν. Από την οποία, όπως τόνισε, πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως οι εξτρεμιστές. Bu ülkede herkesin görüşlerini özgürce ifade etme hakkı vardır. Bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma. Δύο ημέρες πριν οι μόνοι που διαδήλωναν στην πλατεία Ταξίν ήταν ακτιβιστές που διαμαρτύρονταν για το μπάζωμα του πάρκου Γεζί του τελευταίου πνεύμα αναπρασίνου όπως κατήγγειλαν, ενώ ανένδοτος ο Ερντογάν δήλωνε ότι προχώρουν τα σχέδια ανέγερσης εμπορικού κέντρου. Μετά την πρώτη άγρια επέμβαση της αστυνομίας, οι διαδηλωτές επανέκαμψαν και ξεπέρασαν τις 40.000. Κεντρικό σύνθημα όλοι ενωμένοι κατά του φασισμού. Τιάτρο οιουντζουλαρί, σινέμα οιουντζουλαρί, δίζι οιουντζουλαρί, χαλκίν γεκίνταν τανιδί. Από τον ηθοποιό που υποδίεται τηλεοπτικά τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν, μέχρι συνταξιούχους που συγκαταλέγονται στους τραυματίες, μέχρι φοιτητές που αναφέρουν και ένα νεκρό, μέχρι τουρίστες όπως η 34χρονη Αιγύπτια που υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Όλοι έγιναν αδιακρίτως στόχος της τουρκικής αστυνομίας. Λένε εδώ για 4 νεκρούς. Δεν έχει γίνει κάτι επίσημο. Δεν ήταν τελικά το πρόβλημα το πάρκο. Αυτή ήταν η αφορμή δηλαδή. Τώρα πλέον κοιτάνε το δάσο, δεν κοιτάνε το δέντρο. Είναι το πολιτικό όλο σύστημα που υπάρχει στην Τουρκία και όλη αυτή την καταπίεση εκτονώνει και βγαίνει τώρα μέσα τους. Πέμπτη μέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και δεύτερη ημέρα τραγικών επεισοδίων συνοψίζουν τα τουρκικά δίκτυα. Επίκεντρο η Κωνσταντινούπολη, ωστόσο μαζικές συγκεντρώσεις και επεισόδια έγιναν σε συνολικά 15 πόλεις. Από τη Σμύρνη, την Αλικαρνασσό, το Ικόνιο μέχρι την Ατάλεια στο νότο και το Τιγιάρμπακιρ στην Κουρδική Ανατολία.
Şimdi kimsenin elinde tabanca yok, bıçak yok. Yani ortalığın bu hale gelmesine sebep bile bence sivil polisler olabilir. Στην Άγκυρα, διαδηλωτές έθεσαν σε κλειό την τουρκική βουλή, κρατώντας μπουκάλια μπύρας για να δηλώσουν εξοργισμένοι και από την νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και να καταγγείλουν την κυβέρνηση Ερντογάν ότι προωθεί νόμους του Ισλάμ. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου, και την Άννα Παπασωτηρίου, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε μαζί όλα τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στις τουρκικές πόλεις. Αριάννα, να ξεκινήσουμε με το αν υπάρχει κάποια βάση στα όσα σχολιάζονται στα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν λόγο για 4 νεκρούς. Δεν υπάρχει, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για νεκρούς, για αριθμό νεκρών. Η μόνη επιβεβαίωση και η μόνη δήλωση που υπάρχει είναι η χθεσινοβραδινή από την κοινή συνέντευξη τύπου μεταξύ του Δημάρχου και του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, όπου ανέφεραν ότι υπάρχουν 12 τραυματίες, εκ των οποίων 2 είναι πολύ σοβαρά. Από χθες όμως μέχρι σήμερα κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες και κυρίως στα δίκτυα κοινωνικής, όπως είπαμε, στα Twitter και στο Facebook κυρίως, με το οποίο επικοινωνούν πάρα πολύ οι διαδηλωτές. Μιλάνε λοιπόν για 2 νεκρούς στην Άγκυρα. Ο ένας είναι χωροφύλακας και ο άλλος είναι γιατρός. Για μια γυναίκα ηθοποιό στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία ότι υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος έπαθε ανακοπή καρδιάς όταν του έριξαν νερό υποπίεση. Όλες αυτές όμως οι φήμες, όπως είπαμε, κυκλοφορούν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως τίποτα. Μάλιστα, Ριάννα, μπορείς να μας περιγράψεις την κατάσταση που επικρατεί τώρα? Ναι, μεν έχουν αποχωρήσει οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως παραμένουν πολλοί, εκατοντάδες διαδηλωτές ακόμα στην πλατεία. Ναι, μπορώ να σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ στην πλατεία. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η αστυνομία άρχισε να επανέρχεται. Βαδίζει αυτή τη στιγμή προς το Ταξίμ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Έχουμε επίσης πληροφορίες ότι στο Μπεσικτάς, αυτή είναι μια περιοχή που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο της πρώτης διαστήρας, εκεί δηλαδή που έφτασαν εκείνοι που βάδισαν από την ασιατική πλευρά στην ευρωπαϊκή πλευρά, εκεί συνεχίζονται οι συγκρούσεις με την αστυνομία, η ρήψη δακρυγόνων και άλλων χημικών. Επίσης νερό, πετάνε νερό υποπίεση και φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Εκεί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και κόσμος που βρίσκεται όχι μόνο στον κεντρικό δρόμο αλλά και στους στενούς δρόμους που οδηγούν σε αυτόν. Είναι μία εξέγερση, έχει λάβει τις διαστάσεις εξέγερσης, η οποία έχει αυτό το στοιχείο της σκληρότητας, το άγριο των συγκρούσεων. Ναι, πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν είδαμε άγριο των συγκρούσεων από την πλευρά των διαδηλωτών, τους είδαμε καθισμένους κάτω, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα μας πλησίασαν και μας είπαν αυτές οι καταστροφές που βλέπετε, και είδαμε πολλά τζάμια σπασμένα, καμένα πόστερ, σκουπίδια, είπε δεν είναι δικά μας, το έκαναν οι αστυνομικοί για να μας ενοχοποιήσουν. Είναι η αγριότητα από τις αστυνομικές δυνάμεις, κάτι για το οποίο έκανε λόγο και ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ναι, έγινε υπερβολική όπως το χαρακτήρισε Χρήση. Ακριβώς. Και να πούμε ότι είχαμε και μια ενδιαφέρουσα δήλωση από τον πρόεδρο Γιούλ, ο οποίος είπε, συνέστησε μάλλον σύνεση και μετριοπάθεια και είπε ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις. Ήταν μια πολύ έμεση κριτική, αν θέλουμε να πούμε, προς τον τρόπο με τον οποίο έδρασε η κυβέρνηση. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ θυμός, πάρα πολύ ένταση σε όσους μιλήσαμε πριν από λίγο. Και ένα άλλο που μας έκανε εντύπωση ότι όλοι είναι προετοιμασμένοι να παραμείνουν για να, όπως λένε, μέχρι να φύγει η κυβέρνηση. Έχεις ρεπορτάζ όμως και για τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα νεότερα που μεταδίδουν και πολλά δίκτυα, ο αριθμός τους φτάνει πια στους 1000. Ο επίσημος πάλι αριθμός, αυτός που είπαν χθες, ήταν γύρω στους 90. Ο επίσημος, αλλά ναι. Φυσικά, ναι, αλλά φυσικά είναι αδύνατο να επιβεβαιώσει κανένας. Αρχούν και κυκλοφορούν πάρα πολλά, κυκλοφορούν πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο και προς το παρόν οι επίσημες αρχές σιωπούν όσον αφορά τόσο τα θύματα όσο και τους τραυματίες. Έχεις εικόνα, Ριάννα, και για το τι συμβαίνει και στις άλλες πόλεις αυτή τη στιγμή? Ναι, σε όλες σχεδόν τις πόλεις συνεχίζονται οι συγκρούσεις με την αστυνομία. Αναφέρουν την Μούγλα, το Εσκίσεσκίρ, το Εικόνιο, την Κεσάρια, τη Σμύρνη φυσικά, όπου υπάρχει μεγάλη ένταση.
τα Άδανα στο Νότο, τη Σαμσούντα στο Πόντο που είναι πολύ ενδιαφέρον, και ο Πόντος συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και όλα αυτά συνεχίζουν. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς κανένας να προβλέψει το τι μπορεί να συμβεί, το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και πάμε αμέσως τώρα στην Άννα Παπασωτηρίου, η οποία και μας περιμένει, να δούμε, Άννα, τι νεότερα μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα από την ώρα που ουσιαστικά ο Τούρκος Πρωθυπουργός έκανε ένα βήμα πίσω, όταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα έδωσε την εντολή να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Mm-hmm. Μέχρι να επιβεβαιωθεί λοιπόν και η πληροφορία που μεταδίδει η Αριάννα Φερεντίνου ότι επιστρέφουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην πλατεία Ταξίμ, mm-hmm. η εικόνα που δίνεται είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχείρησε να κάνει ένα βήμα πίσω στις 5 η ώρα Ελλάδος το απόγευμα, όταν διέταξε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν όχι μόνο από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και από όλες τις τουρκικές πόλεις που ουσιαστικά γίνονται οι διαδηλώσεις τις τελευταίες ώρες. Αυτό που μένει να αποδειχθεί και είναι το κρίσιμο είναι το τι στάση θα τηρήσουν οι ίδιοι οι διαδηλωτές. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αν και αποσύρονται οι αστυνομικές δυνάμεις από όλες τις πόλεις σχεδόν, οι διαδηλωτές παραμένουν στις θέσεις τους. Και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία, γιατί αν κρίνουμε και από την πληροφορία της Αριάννας, μπορεί η κυβέρνηση να δώσει εντολή να επιστρέψουν και οι αστυνομικοί στις θέσεις τους. Οπότε μιλάμε τώρα για μια επίσης μεγάλη νύχτα απόψε, που θα είναι καθορίσει τις εξελίξεις. Είναι δύσκολες. Και βεβαίως είμαστε, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ακόμα μπροστά σε μια δύσκολη νύχτα. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Αυτό που θέλω να σου επισημάνω, Αντριάννα, είναι ότι αυτό που ανησυχεί πάρα πολύ την τουρκική κυβέρνηση είναι οι διαδηλώσεις που έχουν φτάσει, πορείες διαμαρτυρίας που έχουν φτάσει ως τον Διγιάρμπακιρ, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία, και εκεί βρίσκεται και ο μεγαλύτερος κουρδικός πληθυσμός. Εκεί τι κατάσταση επικρατεί λοιπόν? Εκεί λοιπόν χιλιάδες Κούρδοι έχουν κατέβει στους δρόμους και μέχρι στιγμής διαδηλώνουν ειρηνικά. Αλλά το ζητούμενο είναι το αίτημά τους, που ζητούν παρέτηση της κυβέρνησης Ερντογάν. Είναι ένα μέτωπο που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, μαζί με τους συμβούλους του παρακολουθεί από κοντά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ό,τι νεότερο. Θα το δούμε και στην συνέχεια του δελτίου μας. Και βεβαίως, αν έχουμε εξέλιξη, Αριάννα, σε ό,τι αφορά την πληροφορία την οποία και μετέδωσες για επιστροφή των αστυνομικών δυνάμεων στην πλατεία. Η διαμαρτυρία για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Ερντογάν πολύ γρήγορα πέρασε τα σύνορα της Τουρκίας. Σήμερα διοργανώθηκαν διαδηλώσεις με τη συμμετοχή Τούρκων πολιτών και ακτιβιστών στη Μαδρίτη και τις Βρυξέλλες. Ανησυχία για την υπερβολική χρήση βίας από την τουρκική αστυνομία και το μεγάλο αριθμό των τραυματιών εκφράζουν οι Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές